Οι πληροφορίες που σύμφωνα με το ντοκουμέντο φέρουν την ΕΕΠ να παρακολουθούσε τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας έφεραν τον Αλέξη Τσίπρα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να ζητήσει αναβάθμιση της έρευνας. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης φάνηκε στη δήλωσή του να δείχνει και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία. Γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα στοιχεία και οι αποδείξεις. Εκεί όπου με βάση τον νόμο υποχρεούνται να τηρούνται αρχεία των διατάξεων και των εντολών παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και βεβαίως σε αυτούς που υπέγραφαν τις διατάξεις και τις εντολές της παρακολούθησης. Και θέλω κλείνοντας να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στο θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλωσορίζουμε στην αντίληψη αυτή και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος εξέφρασε σήμερα την εμπιστοσύνη του στο θεσμό της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι άκρως επικίνδυνο και εθνικά επιζήμιο να διατυπώνεται ο υπαινιγμός ότι ο Πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Γίνεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας για να παρακολουθήσει αυτούς που εγγυώνται την εθνική ασφάλεια. Η εφημερίδα ντοκουμέντο υποστηρίζει πως αυτό συνέβη και οι αρχές ασφάλειας παρακολουθούσαν τον αρχηγό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, αλλά και τον αρχηγό του ΓΕΣ, αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Ουδέν σχόλιο. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού που εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο. Με ανυπόστατα δημοσιεύματα. Η ολομέλεια του δικηγορικού συλλόγου το ζητούσε. Κύριε Στονάκη, τον Αντουλάκη θα πει κάποιο πριν τι εκλογέ γιατί τον παρακολουθούσαν. Μα ο Μητσοτάκης τον παρακολουθούσε, αφού είναι σαφές. Για το θέμα Τραμπ, τι είναι αυτά που λέτε. Μα ο κύριο Μητσοτάκη τον παρακολουθούσε. Υπάρχει κάποιο κακόβουλο λογισμικό. Ποιο κακόβουλο. Ποιο κρατική αρχή. Πού το καλέσατε τον Λαβράνο. Τον Πίτσικα τον καλέσατε στην Επιτροπή. Πήγε ο Μητσοτάκη σα στην Πέγκα. Ήρθα το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί δεν πήγε. Στην Εξεταστική Επιτροπή και άλλα, άλλα προβλήματα. Στον Αλέξη τον Τσίπρα τέσσερις φορές. Είστε μακριά από τα προβλήματα. Τέσσερις φορές. Δεν πρέπει να πάμε στις εκλογές. Με αυτή την υπόθεση νεωρείται. Ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι όπως το πάει, θα καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.